joining us. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Έχουμε λίγα λεπτά πριν να κάνει την παρουσίαση του κύριος Πρωθυπουργός και θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας την δουλειά που έχουμε κάνει από κοινού με τον κύριο Πρωθυπουργό, με τον κύριο Υπουργό των Οικονομικών, καθώς και με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και την Task Force. Από την επίσκεψη της Αθήνας, ο κύριος Πρωθυπουργός είχε προτείνει να συσταθεί μια task force η οποία θα ήταν επιφορτισμένη με την δημιουργία ενός προγράμματος για την δουλειά και για τον λόγο αυτό θα σας μιλήσει ο Πρωθυπουργός για την δουλειά που έχει ήδη επιτελεστεί. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να καθίσετε εδώ μπροστά. Απλά θα ήθελα να πω ότι για εμάς είναι μεγάλη τιμή και μεγάλο προνόμιο που δεχθήκαμε σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό και την ομάδα του. Είναι σκληρή η δουλειά που μας περιμένει και είναι και πολύ σκληρή η δουλειά η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια και του γεύματος. Είναι μόλις λίγες εβδομάδες από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της νέα κυβέρνηση. Είχαμε μια προηγούμενη συνάντηση στην Αθήνα, περίπου 10 ημέρες μετά τις εκλογές και λίγες ώρες μόνο μετά την ορκομοσία στο Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να του δώσω το λόγο για να μοιραστεί μαζί σας κάποιες από τις σκέψεις του. Στη συνέχεια θα δεχθούμε ερωτήσεις και στην συνέχεια θα μεταβούμε στο Συνεδριακό Κέντρο για να ακούσουμε και την ομιλία του. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί σήμερα συνυπογράψαμε με τον Άγγελ Γκουρία μια νέα περίοδο στη σχέση της Ελλάδας με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Μια περίοδο ειλικρινούς και επικοδομητικής συνεργασίας για την ανάπτυξη και την ευημερία της πατρίδας. Συνεργασία η οποία αποκτά νέο περιεχόμενο ακριβώς γιατί έχει ως βάση το πρόγραμμα προοδευτικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΣΑ δεσμεύεται να παράσχει την αναγκαία τεχνική συνδρομή έτσι ώστε οι μεταρρυθμίσεις αυτές να εφαρμοστούν με οικονομική αλλά κυρίως με κοινωνική αποτελεσματικότητα. Η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στον ελληνικό λαό για μεταρρυθμίσεις που θα εμπεδώσουν την κοινωνική αλλαγή. Όχι για μεταρρυθμίσεις όπως τις γνωρίσαμε ως σήμερα. Μεταρρυθμίσεις που δυστυχώς στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας μετέτρεψαν τη λέξη μεταρρύθμιση σε συνώνυμο της κοινωνικής απορρίθμισης. Και εδώ πρέπει να κάνουμε έναν μεγάλο αγώνα για να αλλάξουμε αυτή την εικόνα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα και να κάνουμε ξανά τη λέξη μεταρρύθμιση συνώνυμο της αναγκαίας αλλαγής στην νοοτροπία, στη δράση, στην αποτελεσματικότητα, να κάνουμε τη λέξη μεταρρύθμιση να πάρει ξανά θετικό, προοδευτικό κοινωνικό πρόσημο. Διότι οι μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να εργαστούμε από κοινού με τον ΟΣΑ για να προωθήσουμε στην Ελλάδα, θα είναι μεταρρυθμίσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, την μετατροπή της δημόσιας διοίκησης σε μια διοίκηση αποτελεσματική και δίπλα στον πολίτη, το χτύπημα των μεγάλων συμφερόντων που δημιουργούν ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές καταστάσεις στην οικονομία, το χτύπημα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τη μετατροπή δηλαδή της Ελλάδας σε μια χώρα κανονική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, σε μια χώρα όπου ο δείκτης κοινωνικής δικαιοσύνης θα είναι ξανά σε υψηλά επίπεδα και ο δείκτης διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος θα πέσει χαμηλά, διότι σήμερα δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται
τελευταία στους δείκτες κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ευρωζώνη και δυστυχώς πολύ ψηλά στους δείκτες κοινωνικών ανισοτήτων. Οι μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσουμε θα σηματοδοτήσουν ταυτόχρονα και την ρήξη με τις χρόνιες παθογένειες της Ελλάδας, με το παρελθόν της διαπλοκής και της εξάρτησης του πολιτικού συστήματος από την οικονομική ολιγαρχία. Θα είναι μεταρρυθμίσεις τις οποίες μπορούμε και πρέπει να προωθήσουμε ακριβώς διότι τώρα βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική συγκυρία. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτώμενη με τις δυνάμεις της οικονομικής ολιγαρχίας. Δεν είμαστε εξαρτημένοι από το παρελθόν και έχουμε μια κυβέρνηση την οποία την υποστηρίζει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας και του λαού. Και άρα μπορούμε, πιστεύω, να πετύχουμε τις δύο σημαντικές προϋποθέσεις. Η πρώτη αφορά την πολιτική βούληση για ρήξη με τα συμφέροντα, η δεύτερη αφορά τη δημιουργία μιας πλατιάς κοινωνικής συνένεσης στις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα από κοινού με τον κύριο Γκουρία και με τους συνεργάτες του ανοίξαμε ένα μεταρρυθμιστικό κεφάλαιο για την Ελλάδα που θα έχει συνέχεια. Και είμαι βέβαιος ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδώσει καρπούς. Για 4 χρόνια η Ελλάδα ήταν παγκόσμιο θέμα με αρνητικό πρόσημο. Τα επόμενα 4 χρόνια η Ελλάδα μπορεί να είναι ξανά παγκόσμιο θέμα συζήτησης με θετικό πρόσημο. Τα προηγούμενα 4 χρόνια ένας άλλος οργανισμός, το IMF, ήρθε στη χώρα μας και επέβαλε μια πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας και προσαρμογής σκληρής λιτότητας που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουμε το 25% του ΑΕΠ μας. Τώρα νομίζω έρχεται η ώρα ένας άλλος διεθνής οργανισμός, ο ΟΣΑ, να έρθει για να συνεργαστούμε ώστε τα επόμενα 4 χρόνια να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος μέσα από δομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η Ελλάδα για να πάει μπροστά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκουρία και τους συνεργάτες του και να ευχηθώ αυτή η δουλειά που σήμερα ξεκινάμε να είναι επικοδομητική και να φέρει γρήγορα αποτελέσματα. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρωθυπουργέ. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω, κυρίες και κύριοι, ότι τόσο εγώ όσο και ο κύριος Πρωθυπουργός υπογράψαμε ένα έγγραφο, το λεγόμενο κοινό έγγραφο συνεργασίας, ενισχύοντας την επιθυμία μας αυτή για περαιτέρω συνεργασία. Και στη συμφωνία αυτή συμπεριλαμβάνονται ζητήματα διαφάνειας, ακεραιότητας, δημοσιονομικής πολιτικής, θέματα απασχόλησης, ενίσχυσης του ανταγωνισμού, προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις των ολιγοπωλίων ή μονοπωλίων. Όλες αυτές οι λέξεις ελληνικής ετυμολογίας. Σας παρακαλώ λοιπόν να κάνετε τώρα τις ερωτήσεις σας. Thank you very much, Thomas Anker from the German Daily. Thomas Anker. Από την ημερήσια γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο προηγούμενο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των τριών θεσμών και το καινούριο αυτό πρόγραμμα. Βλέπετε επίσης τον ρόλο του νέου αυτού θεσμού, του νέου αυτού οργανισμού ως μια εναλλακτική λύση απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Δεν θα ήθελα να πω κάτι σε ό,τι αφορά το παλαιό και το νέο πρόγραμμα. Ίσως θα το παραπέμψω σε εσάς αυτό το ερώτημα. Απλά να πω το εξής, ότι κανένας δεν υποκαθιστά κανέναν άλλον. Ο καθένας έχει ένα έργο να επιτελέσει. Το ερώτημα έχει να κάνει με την στιγμή, τους ρόλους και την χρονικότητα. Αυτό που λέμε τώρα έρχεται ως ανταπόκριση στο αίτημα του Πρωθυπουργού στην Αθήνα. Πώς δηλαδή μπορούμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, με την βοήθεια του ΟΣΑ, του οποίου η Ελλάδα είναι ένα εκ των ιδρυτικών μελών, πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να συνεργαστούμε όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά για την Ελλάδα, ενισχύοντας το πρόγραμμα αυτό μεταρρυθμίσεων. Βεβαίως, θυμάστε ότι έχει πολύ μικρό χρονικό διάστημα η κυβέρνηση αφότου εξελέγει και βεβαίως συνεχίζονται οι συζητήσεις παράλληλα, όπως γνωρίζετε, με τους θεσμούς που στην πραγματικότητα και τώρα τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχουν ξεκινήσει και λαμβάνουν χώρα. Άρα λοιπόν το εκτιμούμε πάρα πολύ που σε αυτό το βαρύ πρόγραμμα είστε μαζί μας. Άρα λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι μόνο να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα, αλλά να δούμε και βραχυπρόθεσμα τι μπορούμε να κάνουμε. Το ηχηρό μήνυμα συνίσταται ότι υπάρχει το μέλλον, υπάρχει το αύριο, παρά τις δύσκολες στιγμές που θα πρέπει να καμφθούν, και αυτό συνιστά πρόκληση. Όμως εδώ έχουμε ζητήματα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα που συνιστούν και το πρόγραμμα εργασίας μας. Ίσως θα ήθελε να κάνει και ένα σχόλιο ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το αν ή όχι υπάρχει συνέχεια ή αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στο παλαιό και το νέο πρόγραμμα. Ίσως θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτού. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι οι μεταρρυθμίσεις που συζητάμε με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης δεν είναι μεταρρυθμίσεις που κάποιοι μας υποχρεώνουν να κάνουμε. Είναι αυτές που εμείς θέλουμε να κάνουμε, που θεωρούμε απαραίτητες να προχωρήσουμε για να αλλάξει η Ελλάδα. Mm-hmm. Απλά ζητάμε την τεχνογνωσία και τη συνεργασία ενός διεθνούς οργανισμού εγνωσμένου κύρους, παγκόσμιου κύρους. Με ρωτάτε για τη σχέση των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων του μνημονίου σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που πραγματικά εμείς τώρα θέλουμε να προωθήσουμε. Προσέξτε. Εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλος τόπος και ο χρόνος να ασκήσω ξανά κριτική στο αποτυχημένο πρόγραμμα που είχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Θέλω όμως να πω κάτι. Τα τελευταία 4 χρόνια από την πλευρά της λεγόμενης Τρόικα είδαμε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, θέλω να είμαι δίκαιος και απέναντι στις προηγούμενες κυβερνήσεις που δέχτηκαν πιέσεις, είδαμε πολλές φορές εκβιασμούς ότι εάν δεν μειωθούν συντάξεις, αν δεν μειωθούν μισθοί, εάν δεν γίνουν απολύσεις, δεν θα δοθούν οι δόσεις. Δεν είδαμε όμως ποτέ κάποιον αντίστοιχο εκβιασμό, για παράδειγμα, για μεταρρυθμίσεις δομικές στην κατεύθυνση της απόδοσης δικαιοσύνης. Δεν ακούσαμε ποτέ ότι αν δεν καταργηθούν τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια με νόμο, δεν θα δοθούν οι δόσεις. Δεν ακούσαμε ποτέ ότι αν δεν καταργηθούν με νόμο αυτές οι τριγωνικές συναλλαγές που δίνουν τη δυνατότητα μεγάλης φοροδιαφυγής σε εταιρικούς ομίλους, δεν θα δοθούν χρήματα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν η βασική διαφορά προηγούμενων προγραμμάτων με τις μεταρρυθμίσεις που τώρα θέλουμε να κάνουμε είναι ότι το προηγούμενο πρόγραμμα είχε ως βασικό στόχο την εσωτερική υποτίμηση και όχι τις διαρθρωτικές αλλαγές. Όχι τις μεταρρυθμίσεις για κοινωνική δικαιοσύνη. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι αρκετά με τη λιτότητα, enough is enough, 25% μείωση του GDP είναι αρκετά μεγάλο νούμερο. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν κοινωνική δικαιοσύνη και ανάπτυξη. Thank you. Over there.
Ναι. Μία ερώτηση στον Έλληνα Πρωθυπουργό και μία στον κύριο Γκουρία. Κύριε Τσίπρα, με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει με το σταγονόμετρο λεφτά στην Ελλάδα και με δεδομένο επίσης ότι οι εταίροι σφίγγουν όσο μπορούν περισσότερο τη θηλιά γύρω από το λαιμό της ελληνικής οικονομίας, πώς θα κάνετε πράξη τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες μιλάτε? Και κύριε Γκουρία, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι είναι ηθικό αυτό που κάνουν οι εταίροι μας έναντι της Ελλάδας? Δηλαδή το ότι δεν δίνουν τη βοήθεια που χρειάζεται τη συγκεκριμένη στιγμή για να πραγματοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας? Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων προκειμένου να υλοποιηθεί, να εφαρμοστεί η απόφαση του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Και νομίζω ότι έχουν μπει σε ράγες οι διαδικασίες της διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Αυτή η απόφαση μπορεί να δώσει τη δυνατότητα, εάν εφαρμοστεί έγκαιρα και γρήγορα, το επόμενο διάστημα να σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουμε απερίσπαστοι από πιέσεις να προχωρήσουμε στο έργο που είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε και αφορά τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Ως εκ τούτου, εγώ δεν αισθάνομαι να έχω καμιά θηλιά στο λαιμό μου. Εγώ αισθάνομαι ότι για πρώτη φορά ίσως η Ελλάδα αποκτά αποφασιστική βούληση για να προχωρήσει μεταρρυθμίσεις και θεσμική συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει και τους εταίρους μας να κατανοήσουν ότι πρέπει να συμβάλλουν, να δώσουν κάθε προσπάθεια, να συμβάλλουν ώστε να σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση και να προχωρήσουμε μπροστά, αφήνοντας πίσω μας ως μια κακή ανάμνηση συγκρούσεις ή κινδύνους που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θα μπορούσε να δημιουργήσει η αδυναμία του να έχουμε μια συμφωνία για να προχωρήσουμε μπροστά. Τη συμφωνία την έχουμε, είναι η συμφωνία της 20ης του Φλεβάρη και τώρα μένει να την υλοποιήσουμε. Και σε ό,τι μας αφορά θα την υλοποιήσουμε μένοντας πιστά σε όσα συμφωνήσαμε στις 20 του Φλεβάρη. Να πω εν συντομία ότι εξ όσων γνωρίζω ούτε ανώτατος χρηματούχος ούτε πρωθυπουργός ούτε ουδής άλλος δεν έχει ευχηθεί καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Βεβαίως ο καθένας έχει τον ρόλο του που πρέπει να επιτελέσει και βεβαίως υπάρχουν περιορισμοί και όρια ως προς το εύρος και την έκταση του τι είναι εφικτό. Κάποιες φορές έχει να κάνει με πόρους, κάποιες άλλες φορές έχει να κάνει με κανονισμούς και άλλες φορές το θέμα άπτεται της πολιτικής πραγματικότητας. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε σήμερα και ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, όλη η προσπάθεια η οποία έχει αναλυφθεί από την επίσκεψή μας δηλαδή στην Αθήνα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός μας επιφόρτησε με σοβαρό έργο, έχει να κάνει με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μεταρρυθμίσεων το οποίο βασίζεται στα όσα είπε προηγουμένως ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, ποιες είναι μάλλον από τη μία πλευρά υπάρχουν προτεραιότητες Ελλάδας απέναντι στο διεθνές προσκήνιο. Από την άλλη πλευρά βέβαια εμείς δεν είμαστε εδώ για να πούμε στους Έλληνες τι πρέπει να κάνουν, διότι το γνωρίζουν.
Και αυτό βεβαίως αφορά σε διάφορα κεφάλαια του δημόσιου βίου, όπως την καινοτομία, την υγεία, βεβαίως δημόσιες προμήθειες, την ακεραιότητα ό,τι αφορά την δημόσια διοίκηση και την καταπολέμηση των ολιγοπολίων, των μονοπωλίων εξαιτίας έλλειψης ανταγωνισμού. Πώς λοιπόν θα επιτευχθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις αυτούς τους τομείς σε άλλα μέρη δηλαδή του κόσμου, τι πέτυχε και τι δεν πέτυχε, ποιοι είναι οι βέλτιστοι τρόποι, οι αποδεδειγμένοι τρόποι? Αυτό είναι το οποίο θα προτάξουμε. Βεβαίως η Ελλάδα θα λάβει την τελική απόφαση, η κυβέρνηση της Ελλάδας, ως προς το ποιες μεταρρυθμίσεις θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προτείνει στο πλαίσιο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μέσω αυτού στην κοινωνία κάποια πράγματα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουμε. Έτσι το κάναμε πάντα και έτσι θα συνεχίσουμε με μια χώρα που είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος του ΟΟΣΑ. Από το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχουν γίνει σχόλια επί κάποιων θεμάτων, όπως για παράδειγμα επί των μισθών ή πολιτικών που δεν μπορούν να είναι συμβατά σε σχέση με μια στεναρία οικονομία. Ποτέ βεβαίως δεν προτείνουμε τέτοια πράγματα. Πάντα αυτή είναι η ειδικότητά μας, να προτείνουμε λύσεις οι οποίες είναι συμβατές σε επίπεδο οικονομίας. Προερχόμαστε λοιπόν από μια κατάσταση όπου με μεγάλη σαφήνεια έχουν προταθεί μέχρι τώρα οι προτεραιότητες και οι μεταρρυθμίσεις και βεβαίως οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Θα υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο θα συμφωνηθεί. Εν τω μεταξύ όμως γίνεται έργο και σε πολλούς άλλους τομείς που εγώ προσωπικά θα έλεγα σε πρακτικό επίπεδο τουλάχιστον, ανεξάρτητα από το ποια μπορεί να είναι η υπερδομή, οι διάφορες διευθετήσεις τύπου γέφυρας ή όχι, αυτά τα οποία συζητούμε, τα βασικά και τα οποία έχει προτάξει η κυβέρνηση, θα εφαρμοστούν. Είναι η πλατφόρμα. Και αυτά ακριβώς είναι τα σημεία πάνω στα οποία εργαζόμαστε. Άρα λοιπόν το ερώτημα δυνητικά θα είναι πώς θα μετατραπούν όλα αυτά σε ένα πρόγραμμα εργασίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όλοι λοιπόν εξ ημών συνεργαζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο με όλες τις χώρες που είναι μέλη του ΟΣΑ. Υπάρχουν εμπειρογνώμονες σε κάθε τομέα, μεταξύ αυτών κάποιοι εκ των πλέον εξόχων διεθνώς και βεβαίως εδώ συμπεριλαμβάνονται και εμπειρογνώμονες που έρχονται από άλλες χώρες και πολλές φορές εκτός χωρών ο ΟΣΑ, προκειμένου ο καθένας να συμβάλλει με τις βέλτιστες δυνατές πρακτικές. Έτσι λοιπόν εργαζόμεθα και έτσι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το καλό της Ελλάδας. Αν αυτό θα είναι όταν θα υπάρξει συμφωνία των μεταρρυθμίσεων ή θα είναι με την έναρξη της εφαρμογής τους. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Όπως γνωρίζετε, ένα από τα ελλείμματα της απόφασης της 20ης του Φλεβάρη ήταν ότι δεν ήταν σαφής, δεν είχε αναφορά στο θέμα της χρηματοδότησης. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Προχωράμε στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Είμαστε έντιμοι απέναντι στους εταίρους μας. Θεωρούμε ότι πρέπει και οι εταίροι μας να είναι έντιμοι απέναντι στην Ελλάδα. Θέλω όμως, κυρία Δεραξά, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Ακόμα και αν το επόμενο διάστημα δεν υπάρξει εκταμίευση δόσης, η Ελλάδα είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Όμως αν δεν υπάρξει, αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια μιας συμφωνίας υπάρχει κάποιος που την υλοποιεί και κάποιος που θέλει να την δυναμητήσει. Άρα το πρόβλημα είναι ο σκεπτικισμός που δημιουργείται σε εμάς
αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι αυτή η συμφωνία δεν θα μπορέσει να προχωρήσει αποτελεσματικά και επικοδομητικά. Αυτός είναι και ο λόγος που σε κάθε συνάντηση που έχουμε θέτουμε το ζήτημα της αμοιβαίας τήρησης όλων όσων έχουμε συμφωνήσει. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα θέμα, ας το πω έτσι, αμοιβαίας καχυποψίας. Και άρα εμείς πρέπει να οικοδομήσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης. Αν θέλετε, αυτός είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Υπάρχει ενδεχομένως από ένα μέρος των εταίρων μας η καχυποψία ότι η Ελλάδα δεν θέλει πραγματικά να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Ακριβώς για να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να προχωρήσουμε σε δομικές μεταρρυθμίσεις με θετικό πρόσημο και με κοινωνικό πρόσημο, βρισκόμαστε εδώ ώστε ο ΣΑ να βάλει τη σφραγίδα του σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση, και νομίζω ότι αυτή η σφραγίδα στο διαβατήριό μας θα είναι πολύ σημαντική για να οικοδομηθεί μια αμοιβαία εμπιστοσύνη και με τους εταίρους. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα οι αμοιβαίες καχυποψίες και παρεξηγήσεις θα λυθούν αν όντως υπάρχει διάθεση να προχωρήσουμε μπροστά. Και θέλω να πιστεύω ότι από όλες τις πλευρές υπάρχει διάθεση να προχωρήσουμε μπροστά. Well, Prime Minister, I think we are going to have to cut it short, but let me just finish by saying. Κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω ότι θα πρέπει να συντομεύσουμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι όπως και εσείς, όχι μόνο έχουμε αισιοδοξία, αλλά αναλαμβάνουμε και δράση στην πράξη. Άρα λοιπόν θα συνεργαστούμε και εμείς μαζί σας και η δική σας ομάδα με την δική μας ομάδα τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες. Και βεβαίως προκειμένου να συνεχιστεί αυτό το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και να σας πω ότι θα περιμένουμε λίγα λεπτά έως ότου μεταφερθούν όλοι στην διπλανή αίθουσα όπου ο κύριος Πρωθυπουργός θα κάνει την παρουσίασή του.